κινητοποίηση έχει ενταχθεί στα πλαίσια των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ και η αφορμή της είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου που βασικό της ρόλο είναι η ιδιωτικοποίηση των νερών. Τι επιφέρει αυτό το νομοσχέδιο? Προσπαθούσαν εδώ και αρκετές δεκαετίες να φτάσουν στην ιδιωτικοποίηση των νερών. Πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι ο καταπέλτης και η αρχή για την ιδιωτικοποίηση των νερών μέσω των προγραμμάτων ΣΔΙΤ και της μετονομαζόμενης από ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποχέτευσης, ενέργειας και ίδρυυσης. Δηλαδή ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τοπική αυτοδιοίκηση, μια και η ΔΕΙΑ είναι επιχειρήσεις στον ΟΤΑ, είναι ένα νομοσχέδιο που το προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας. Αυτό τι επιπτώσεις θα έχει στους πολίτες? Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει, έχει μάλλον 326 σελίδες και 237 άρθρα. Ο ρόλος της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Ίδρυυσης και Αποχέτευσης είναι ένα, μέσω των προγραμμάτων ΣΔΙΤ η προώθηση των όλων των έργων και η παρακολούθηση της πορείας των ΔΕΙΑ και των Δήμων εκεί που δεν έχουν ΔΕΙΑ. Και το τρίτο είναι ο κατασταλτικός μηχανισμός, δηλαδή η μη συμμόρφωση σε τιμολογική πολιτική που προβλέπει η ΡΑΕ επιβάλλει πρόστιμα, τα οποία φυσικά τα αποσβέει και από εκεί είναι και η χορήγηση, η μισθοδοσία της ΡΑΕ από τα πρόστιμα και από τις παροχές ήπιες μορφές ενέργειας, τα αποσβέει από την επένδυση σε έργα υποδομής. Αναμένεται δηλαδή να αυξηθούν και οι λογαριασμοί του νερού? Δεν θα μπορεί καμιά δημοτική αρχή, καμιά ΔΕΙΑ να κάνει τιμολογιακή πολιτική, να προγραμματίζει έργα και να δημιουργεί αυτά που η τοπική κοινωνία τα έχει ανάγκη και τα χρειάζεται. Εσείς, σαν Σύλλογος Εργαζομένων, εκτός από την παράσταση διαμαρτυρίας, σε ποιες άλλες κινήσεις θα προβείτε? Σήμερα ψηφίζει το νομοσχέδιο, είναι η αρχή. Πιστεύω ότι όλοι οι φορείς, είτε η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων, αλλά και η Ομοσπονδία, έχουν κοινή γραμμή ότι αυτό το νομοσχέδιο και να ψηφιστεί θα πρέπει να αποσυρθεί. Είναι ο καταπέλτης, είναι το εργαλείο για να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Ένα πείραμα που θα ήθελα να το τονίσω αυτό, σε χώρες όπως είναι Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία έχει αποτύχει και ξαναεπανήρθε μετά την ιδιωτικοποίησή τους, ξαναεπανήρθε πάλι στο κράτος και στους δήμους. Η κυβέρνηση δεν πήρε τα μαθήματα από τα σοβαρά αποτελέσματα, τα τραγικά αποτελέσματα που φέρνει η ιδιωτικοποίηση όλων των βασικών τομέων των αναγκών του λαού και προχωράει με αυτό το νομοσχέδιο και στην παραχώρηση και του νερού στα συμφέροντα επιχειρηματικών κερδών. Φαίνεται ήταν πολύ αποτελεσματική η παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για να ελέγξει τις τιμές των παρόχων ενέργειας και για να την επιβραβεύσει, τους παραδίδει τώρα τον έλεγχο και του νερού και των αποβλήτων. Ως ΚΚΕ είμαστε κάθετα αντίθετοι με το να λειτουργεί, να συνεχίσουν να παραδίδονται αυτές οι βασικές ανάγκες για τη λαϊκή οικογένεια, όπως είναι η υδροδότηση στα επιχειρηματικά συμφέροντα, να μετρώνται με τη λογική του κόστους και του ωφέλους. Μια λογική βέβαια που, για να πούμε την αλήθεια, ήδη είχε εισχωρήσει και στις διάφορες επιχειρήσεις τη ΔΕΙΑΛ και σε άλλες επιχειρήσεις ίδρυυσης, με την παραχώρηση σημαντικών τομέων στους εργολάβους και ιδιώτες, με τις απευθείας αναθέσεις, με τις μειώσεις του προσωπικού, και βέβαια αυτό είναι το επόμενο βήμα που αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας μια πολιτική που εφάρμοσαν και προηγούμενα και όλες οι άλλες κυβερνήσεις στα θέματα της ιδιωτικοποίησης, που προετοίμαζαν στην πραγματικότητα την ιδιωτικοποίηση και του νερού. Θα είμαστε απέναντι, στηρίζουμε και την κινητοποίηση των εργαζομένων εδώ. Στη Βουλή εννοείται θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει ο ίδιος ο λαός να αντισταθεί σε αυτή την προσπάθεια που θα οδηγήσει στο να πληρώνει και το νερό σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ στους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑΛ και τη σημερινή τους κινητοποίηση
η οποία στέλνει ένα μήνυμα ηχηρό στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί στα μουλοχτά, εν μέσω εθνικού πένθους για μια τραγωδία με σαφείς πολιτικές ευθύνες, να προχωράει νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και με βάση τον ΟΗΕ όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στους υδάτινους πόρους. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο όνομα της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των γνωστών χορηγών της από τον επιχειρηματικό κόσμο, να προχωρά σήμερα την ιδιωτικοποίηση ενός ακόμα κοινωνικού δημόσιου αγαθού, που να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα φέρει δύο πράγματα. Θα φέρει εκτόξευση του κόστους σε μια εποχή που ο κόσμος αγκομαχά από την εκτόξευση του κόστους της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης, και θα φέρει και για τους εργαζόμενους των εταιριών ίδρυυσης απολύσεις, μειώσεις μισθών και συμπίεση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ σήμερα για να στείλουμε αυτό το μήνυμα, ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Η διάταξη που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του νερού πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Και να σας κάνω και ένα σχόλιο επί του κοινοβουλευτικού της υπόθεσης. Εγώ αν ήμουν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας σήμερα θα ντρεπόμουν να στηρίξω αυτό το νομοσχέδιο. Ένας λόγος παραπάνω γιατί η κυβέρνηση το φέρνει, επαναλαμβάνω, στα μουλοχτά. Την ώρα που η χώρα και ο λαός μας θρηνεί τα θύματα των τεμπών, η κυβέρνηση επιλέγει για να περάσει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ως αντιπολίτευση ενημερώνουμε τον κόσμο και κάνουμε το παν για να μην περάσει αυτό, αλλά δεσμευόμαστε ότι ακόμη και αν η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας περάσει αυτό το έκτρωμα, η επόμενη δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση της χώρας θα ανακόψει την ιδιωτικοποίηση του νερού, γιατί όπως σας είπα πιστεύουμε ότι τα κοινωνικά αγαθά πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Ξεκινάμε τη σημερινή απεργιακή μας συγκέντρωση για το γνωστό σε όλο μας θέμα που είναι με χοντρά λόγια την ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά θεωρώ όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρέωσή μας πριν ξεκινήσουμε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της δολοφονίας των τεμπών. Είναι μια απλή ενέργεια από τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑ της Λέσβου ότι θα τους θυμόμαστε και δεν πρόκειται να ξεχαστεί το γεγονός. Ενός λεπτού σιγή. Συναδέρφοι, συνάδελφοι, πραγματοποιείται σήμερα τρίωρη στάση εργασίας την ώρα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή για την ιδιωτικοποίηση των νερών. Είναι μια ενέργεια την οποία θεωρούμε απαράδεκτη, γιατί εν μέσω πένθους φέραν στη Βουλή την ιδιωτικοποίηση του νερού και της αποχέτευσης και ψηφίζεται λίγο καιρό πριν από τις προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές. Και εμείς ως ΑΔΔ προφανώς είμαστε συμπαραστάτες και έχουμε κατ' επανάληψη δηλώσει ότι θέλουμε όλα τα κοινωνικά αγαθά να είναι στο δημόσιο και να υποστηρίζονται από αυτόν, χωρίς να μπαίνουμε στη λογική των ιδιωτικοποιήσεων, όπου είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα που οδήγησε αυτή η κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, με όλες αυτές τις παραλήψεις, με τις ελλείψεις, με την υποχρηματοδότηση, με έλλειψη προσωπικού. Ζητάμε λοιπόν όλα αυτά να στηριχθούν έτσι ώστε να παραμείνουν δημόσια και φυσικά αυτό να είναι προς όφελος των πολιτών και του κόσμου. Διότι αυτά τα αγαθά πρέπει να τα προστατεύουμε και να τα παρέχουμε σε όλους, γιατί είναι κοινωνικά αγαθά. Οι συγκοινωνίες, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία είναι όλα κοινωνικά αγαθά τα οποία πρέπει να υποστηρίζονται και να μείνουν στο δημόσιο. Χαιρετίζω λοιπόν τη συγκέντρωσή σας και εμείς ως ΑΔΔ και ως νομαρχιακό τμήμα είμαστε αλληλέγγυοι. Εμείς θεωρούμε καταρχάς ότι η ΔΙΑΛ ότι είναι μια επιχείρηση του Δήμου, είμαστε συνεργάτες, είμαστε κάτω από την υποπτία των δημοτικών υπαλλήλων. Θεωρούμε αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων, όλα τα ξεπουλάει τώρα. Ήδη έχει φτιάξει αναπτυξιακές εταιρείες, μέχρι την καθαριότητα θέλει να δώσει. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο υπηρεσίες στους Δήμους, όπως έγινε στην κάτω στη Χερσόνησο της Κρήτης, ακόμα και υπηρεσίες οικονομικές να τους δώσει οι ιδιώτες. Η Ομοσπονδία μας όμως έδωσε μάχη και έφτασε μέχρι τον Άρο Πάγο, δικαιωθήκαμε. Δίνουμε μια μάχη όλα να κρατηθούν στο δημόσιο.
Θεωρώ ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Έχει ξεκινήσει πριν από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου δυτικοποιήθηκε το νερό. Μετά φάνηκε το λάθος το μεγάλο που έγινε για τους πολίτες και οι επιπτώσεις που είχαν ειδικοποίηση του νερού. Επανήλθε πάλι στο δημόσιο. Θεωρώ ότι είναι μια μάχη για όλους μας. Να στηρίξουμε όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά να ξεσηκώσουμε και τον ίδιο το λαό για να δώσουμε μια μάχη, γιατί το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να μείνει στους πολίτες και με μια χαμηλή τιμή. Απλώς η κυβέρνηση έχει βάλει μια ζυγαριά, ζυγίζει ποιο είναι η διαφορά μεταξύ του ανθρώπινου κόστος και στις επιχειρήσεις που δυτικοποιούνται και βάζει πιο πάνω απ' όλα το κέρδος των ειδικοποιημένων επιχειρήσεων. Εμείς τα αρνούμαστε όλα αυτά, γι' αυτό μαζί θα δώσουμε μια μάχη για να κρατήσουμε τις υπηρεσίες με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Έχουμε την τιμή να παραβρίσκονται οι βουλευτές, οι δύο βουλευτές από την Τρίτη. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος δεν είναι εδώ, ο κύριος Μπουρνούς και η κυρία Κουμνινάκα. Τους καλούμε, αν θέλουν, να χαιρετήσουν. Σημερινή μας συγκέντρωση. Είναι ντροπή για την κυβέρνηση αυτή, εν μέσω εθνικού πένθους, την ώρα που ο λαός και η χώρα θρηνούν για χαμένες ζωές, η κυβέρνηση τα μουλοχτά να κατεβάζει νομοθετική ρύθμιση που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Όπως έχει δείξει η πικρή πείρα των ιδιωτικοποιήσεων, αυτό που θα σημάνει η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι δύο πράγματα. Πρώτον, εκτόξευση του κόστους για τους καταναλωτές και χειροτέρευση των υπηρεσιών. Αυτό έχει συμβεί στις περισσότερες περιπτώσεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό και πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν ξαναπάρει πίσω το δημόσιο έλεγχο του νερού που είχαν ιδιωτικοποιήσει παλιότερα. Και δεύτερον, για εσάς τους εργαζόμενους θα σημαίνει περαιτέρω και ακραία ελαστικοποίηση των όρων εργασίας, μειώσεις μισθών και απολύσεις. Αυτή είναι η πείρα τέτοιων ιδιωτικοποίησεων. Σε μία περίοδο λοιπόν που έχει εκτοξευθεί το κόστος ζωής, κυρίως από την εκτόξευση του κόστους της ενέργειας, έρχεται η κυβέρνηση αυτή, επαναλαμβάνω, στα μουλοχτά για να περάσει τα ψηλά της δημοσιότητας και περνάει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να σας εξομολογηθώ ότι αν εγώ ήμουν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας σήμερα, θα ντρεπόμουν να στηρίξω αυτό το πράγμα. Και αν αυτή η κυβέρνηση έστω και τώρα, στο και πέντε, τη μέρα που ψηφίζεται, δεν αποσύρει την επίμαχη διάταξη, είναι σαφές ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση, όποτε κι αν συμβούν οι εκλογές, δεσμεύεται για τη διατήρηση του κοινωνικού και δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Καθαρές κουβέντες για να είμαστε και εξηγημένοι μεταξύ μας και για να καταγράφονται τα όσα συζητάμε, ούτως ώστε μετά να κάνουμε ταμείο. Αν αυτή η κυβέρνηση επιμένει να ιδιωτικοποιήσει το νερό, ας το βάλει στο προεκλογικό της πρόγραμμα και ας ζητήσει από τον κόσμο με την ψήφο του στις εκλογές να πει αν το δέχεται ή όχι. Αυτός είναι ο σωστός και ο τίμιος δρόμος, και όχι να ιδιωτικοποιούν το νερό στα μουλοχτά την ώρα που η χώρα κλαίει. Καλή δύναμη στις κινητοποιήσεις σας. Είμαστε εδώ εντός και εκτός Βουλής μαζί σας. Έχουμε εναντιωθεί και στη Βουλή και με κάθε τρόπο θα συνεχίσουμε να εναντιωνόμαστε στην προσπάθεια αυτή της ιδιωτικοποίησης του νερού. Βέβαια είναι μια συνέχεια μιας πολιτικής που μετράει όλα τα κοινωνικά αγαθά και τις λαϊκές ανάγκες στη ζυγαριά του κόστους και του όφελους. Το είδαμε με πολύ τραγικό τρόπο το προηγούμενο διάστημα, το θρηνούμε ακόμα αυτά τα αποτελέσματα, και βέβαια δεν είναι καινούργια αυτή η πολιτική. Γιατί μπορεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία να κάνει το άλμα μπροστά και να ουσιαστικά να παραχωρεί το νερό στους ιδιώτες, επιβραβεύοντας και με έναν τρόπο και τη ΡΑΕ για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα και στην ενέργεια. Λες και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας λειτουργήσε ώστε να βάλει φρένο στους παρόχους της ενέργειας να μην εκτοξεύσουν την τιμή της. Όμως είναι μια πολιτική που ουσιαστικά έχει προετοιμαστεί τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τουλάχιστον εσείς οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΛ γνωρίζετε καλά ότι και τα προηγούμενα χρόνια ίσχυσαν οι περικοπές του προσωπικού, οι παραχωρήσεις σε εργολάβους και ιδιώτες και απευθείας αναθέσεις βασικών τομέων που θα έπρεπε να καλύπτονται με μόνιμο και σταθερό προσωπικό που θα να εργάζεται στη ΔΕΙΑΛ.
θα έπρεπε οι προσλήψεις και το προσωπικό να είναι πολύ περισσότερο και να ικανοποιεί τις ανάγκες και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει ανεκτό ούτε από εσάς, ούτε και αφορά και τον ίδιο το λαό, συνολικά και το λαό της Λέσβου, να ιδιωτικοποιηθεί, να μετατραπεί σε πιο ακριβό ακόμα εμπόρευμα το νερό που ήδη πληρώνει πάρα πολύ ακριβά με τους φόρους και τα ανταποδοτικά τέλη. Αυτή την πολιτική, επειδή ακούμε τώρα ξαφνικά όλοι να εναντιώνονται στις ιδιωτικοποιήσεις, όμως ως κυβερνήσεις και οι σημερινοί αλλά και οι προηγούμενες προχώρησαν σε μια σειρά ιδιωτικοποίησης σε βασικούς τομείς και αγαθά για το λαό και κοινωνικά αγαθά, και καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να το εμποδίσει, χωρίς να περιμένει κανέναν κυβερνητικό σωτήρα, με τους αγώνες τους. Αυτό απέδειξαν και οι χθεσινές μεγαλειώδεις κινητοποίησεις, ότι εκεί που πραγματικά μπορούμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις είναι αν πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και σταματήσουμε να θυσιάζουμε όλες μας τις ανάγκες στο βωμό των κερδών. Το ότι έχουμε πει ότι τρέμει η λαϊκή οικογένεια να ανάψει το ρεύμα είναι γνωστό και είναι αποτέλεσμα και των σημερινών και των προηγούμενων πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην απελευθέρωση της ενέργειας. Το ίδιο συνέβη με την απελευθέρωση των συγκοινωνιών. Αυτή την πολιτική, που είναι πολιτική και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται σήμερα να υλοποιήσει και η σημερινή κυβέρνηση. Και δεν έχουμε ελπίδες ότι μια οποιοδήποτε άλλη κυβέρνηση θα την πάρει πίσω, διότι πίνουν νερό σε αυτή τη λογική της απελευθέρωσης των κοινωνικών αγαθών. Γι' αυτό μόνο ο λαός μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και να εμποδίσει αυτού του είδους τις εξελίξεις. Να συνεχίσετε τον αγώνα σας και καλούμε και το λεσβιακό λαό να αγκαλιάσει αυτές τις κινητοποίησεις. Είναι και δικό του θέμα. Ήδη υπάρχουν πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες γιατί δεν μπορούν να. Γιατί ανεβαίνει το κόστος του νερού. Υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί όταν αυτές οι βασικές ανάγκες της ίδρυυσης, αποχέτευσης, απορρίμματα ανατίθενται σε ιδιώτες, πέφτει και η ποιότητά τους, δυσκολεύουν να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν και στους κατοίκους της Λέσβου. Άρα είναι κοινός αγώνας που πρέπει να δοθεί για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των επιχειρήσεων, για να μονιμοποιηθούν, να υπάρξει περισσότερο και μόνιμο προσωπικό και όχι βέβαια να είναι εργαζόμενοι, εκβιαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και με τη μόνιμη ανασφάλεια. Φέτος συμπληρώνεται 40 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΙΑ. Πιο παλιοί συνάδελφοι θα γνωρίζουν το τι καθεστώς βρήκαμε στον τομέα της ίδρυσης αποχέτευσης και είμαστε περήφανοι που αυτοί που βλέπετε εδώ, αυτή είναι η ΔΕΙΑΛ. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η ΔΕΙΑΛ. Είμαστε για να εξυπηρετήσουμε ένα νησί με, σύμφωνα με την απογραφή, 95.000 κόσμο. Είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε προσφέρει μέχρι σήμερα και πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι έχουν τιμήσει το ψωμί που τους έχει δώσει ο λεσβιακός λαός. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί ανταποδοτικά. Πληρώνει όλο το μάρμαρο ο λεσβιακός λαός. Με το καινούργιο νομοσχέδιο που κατατίθεται, όλα αυτά γι' αυτό αντιδρούν και η ΚΕΔΕ και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων, αλλά και η Ομοσπονδία το ΔΕΙΑ δημιουργούν, αντιδρούν γι' αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που πάει να πάρει από τα χέρια της τοπικής κοινωνίας την διαχείριση και την τιμολόγηση του νερού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω. Η μετανομαζόμενη ΡΑΗ ΣΥΡΑΗ, αυτή που κατάφερε να έχει φτηνά τιμολόγια ΔΕΗΣ και εκεί που έχουν φυσικό αέριο, φτηνό φυσικό αέριο, θα έρθει τώρα να κάνει και φτηνό το νερό και την αποχέτευση. Είναι αρχή η οποία δρομολογεί μέσω των ΣΔΙΤ προγραμμάτων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα την πορεία των έργων. Είναι αυτή που ελέγχει οτιδήποτε γίνεται γύρω από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή εκεί που δεν υπάρχουν από τους Δήμους στο τομέα της ίδρυσης και της αποχέτευσης. Είναι αυτή που καταστέλει. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποια δημοτική ΔΕΙΑ δεν συμμορφωθεί με το υποδειγμένο τιμολόγιο ανταποδοτικό ανελαστικό το οποίο θα προτείνει η ΡΑΕ, επιβάλλει πρόστιμο.
το οποίο το πρόστιμο θα αφαιρείται από τη χρηματοδότηση για έργα υποδομής. Άρα λοιπόν θα βάλουμε πέρα από το χαράτσι και χωροφύλακα για να εισπράττει το χαράτσι. Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι για άλλη μια φορά ότι είναι απαράδεκτο τρόπος και η μεθόδευση του υποψήφιου νομοσχεδίου. Μέχρι το 24 το πρώτο πράγμα που προβλέπει είναι συνένωση σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή, η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου θα έχει ένα φορέα διαχείρισης ίδρυυσης. Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά, από το 2015 έγινε η επέκταση της ΔΕΙΑ Μυτιλίνης σε όλο το νησί. Έχουμε 23. Δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε και να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει να έχει ο κόσμος σε όλο το νησί. Πώς θα μπορέσουν νησιά όπως τα Ψαρά, οι Νούσες, ο Άγιος Στράτης, η Λίμνος, που δεν έχουν ΔΕΙΑ, η Σάμος που δεν έχουν ΔΕΙΑ, να ενσωματωθούν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να μπουν σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας που προβλέπει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Καλούμε τους δύο δημάρχους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη μέχρι σήμερα της διαδημοτικής επιχείρησης, τον Περιφερειάρχη, τους Δημοτικούς Συμβούλους, να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Λέμε και άλλη μια φορά, ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός. Δεν αφορά μόνο το μεροκάματο του εργαζομένου στη ΔΕΙΑ. Αφορά κύρια τον κόσμο των νησιών μας. Γι' αυτό καλούμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα ηλεκτρονικά, ραδιοτηλεπτικά, να συμβάλλουν και να συνδράμουν σε αυτό τον αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ, να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτό που πάνε να περάσουν. Από τη μεριά μας δίνω μια υπόσχεση. Τους περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσουν έτσι. Να είναι σίγουροι. Σας ευχαριστώ. Και πρέπει να πω ότι η αποχή μας σήμερα είναι 100%. Τιμή σε όλο το προσωπικό, σε όλους τους συναδέλφους της ΔΕΙΑ. Θα διαβάσω ο συνάδελφος ο Μαραμπούς στο ψήφισμα της απεργιακής μας ηγέτης σήμερα και μετά θα πάμε να το επιδώσουμε στους δύο που είναι κοντά, στον κύριο Περιφερειάρχη και στον ένα από τους δύο δημάρχους, τον κύριο Κίτρινη που είναι εδώ. Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΙΑ Λέσβου. Ψήφισμα απεργιακής συγκέντρωσης εργαζομένων ΔΕΙΑ Λέσβου. Με φνίδιο τρόπο και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από το κλείσιμο της Βουλής, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για ελάχιστες μέρες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, και με διεύρυνση του αντικειμένου της αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής. Αυτές τις μέρες συζητείται το νομοσχέδιο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρά τις επίσημες και δημόσιες αντιρρήσεις όλων των θεσμικών φορέων, όπως ΠΟΕΔΕΙΑ και ΕΔΕΙΑ. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ψηφίσει το νομοσχέδιο που θέτει τα θεμέλια για την ιδιωτικοποίηση του νερού με συνοπτικές διαδικασίες λίγο πριν τη λήξη της θητείας της. Οι εργαζόμενοι των ΔΕΙΑ υψώνουν σήμερα δυνατά τη φωνή τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του δημοσίου κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό και ζητούν τη συστράτευση στον αγώνα όλης της κοινωνίας προκειμένου να διαφυλαχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Οι ανεξάρτητες αρχές απέδειξαν περίτρανα ότι μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν σε όφελος ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί να παραβλέπουμε ότι η ΡΑΕ είναι αυτή η ρυθμιστική αρχή που δεν κατάφερε να επιβάλλει χαμηλές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Αντιβαίνει στο Σύνταγμα κάθε προσπάθεια αλλίωσης του κοινωνικού και δημοσίου χαρακτήρα της διαχείρισης του ύδατος. Έχει κατοχυρωθεί ξεκάθαρα ότι το νερό ανήκει σε όλους τους πολίτες και κανείς δεν μπορεί να το στερήσει. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο έρχεται να καταργήσει το θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΙΑ όπως καθορίζεται από το νόμο 1069 του 80, αφαιρώντας αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση, δίνοντας αυξημένες αρμοδιότητες στη Ρυθμιστική Αρχή Νερού και Αποβλήτων, η οποία θα επιβάλλει αναδιοργάνωση τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις και συνενώσεις. Θα αποφασίζει για έργα και υπηρεσίες, θα αποφασίζει για τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τις ΔΕΙΑ. Η ιδιωτικοποίηση των νερών επιχειρήθηκε δεκαετίες πριν σε χώρες της Ευρώπης
και απέτυχε λόγω των υψηλών τιμολογίων που εφαρμόστηκαν, την έλλειψη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των υψηλών της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού και των υπηρεσιών της διαχείρισης. Σήμερα το σύνολο των χωρών αυτών επανέφερε τη διαχείριση του νερού στο κράτος ή στους δήμους. Οι ΔΕΙΑ απέδειξαν ότι όχι μόνο παρέχουν φθηνό και σε πολλές περιπτώσεις ευπαθών ομάδων δωρεάν πόσιμο και καλό νερό, αλλά μέσω αυτό των συσπραχθέντων τελών ανταποδίδουν με έργα στους δημότες, εξασφαλίζοντας το υγιεινό και πόσιμο νερό. Ο τομέας ίδρυυσης και αποχέτευσης της χώρας μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις πιο αναπτυγμένες χώρες και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό της ΔΕΙΑ. Οι ΔΕΙΑ, έχοντας ηθικό καθήκον απέναντι στην ιστορία, επιτείνουν τον αγώνα τους κατά της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου και κάνουν ανοιχτό το κάλεσμα προς όλους τους φορείς να συμπράξουν και να ορθώσουν την αντίθεσή τους απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση του νησιού, του νερού, συγγνώμη. Να πω εδώ κάτι που δεν αναφέρεται στο έγγραφο, αλλά είναι χρήσιμο να τα ακούσουμε όλοι, ότι οι ΔΕΙΑ έχουν μόνο ανταποδοτικά τέλη, δεν παίρνουν επιδότηση από πουθενά, δεν επιχορηγούνται από κανένα, ούτε από το Δήμο, ούτε από το Δημόσιο, και ό,τι γίνεται, αυτό που γίνεται η δουλειά, όλη αυτή η δουλειά είναι με ίδιους πόρους. Καλούμε λοιπόν όλους τους βουλευτές του νομού να τοποθετηθούν δημόσια, να ζητήσουν την απόσυρση του νομοσχεδίου, να το καταψηφίσουν. Καλούμε όλους τους τοπικούς άρχοντες, τους δημάρχους, τον περιφερειάρχη, αντιδημάρχους, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, καθώς και όσους κατέρχονται ως υποψήφιοι βουλευτές, να τοποθετηθούν δημόσια και να ζητήσουν άμεσα την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε όλους τους συνδημότες μας να διατρανώσουν μαζί μας την αντίθεση στην εμπαρωματοποίηση του νερού, να διαφυλάξουμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό που είναι πηγή ζωής στο νερό, ως υποχρέωσή μας για τις επόμενες μέρες. Ζητούμε από όλα τα ΜΜΕ να προβάλλουν τον αγώνα μας συνδράμοντας την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση υδατικής πολιτικής που οδηγεί καθαρά στην εμπαραματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, το νερό είναι ζωή. Το νερό ως κοινωνικό αγαθά συνταγματικά κατοχυρωμένο πρέπει να διαφυλαχθεί από κάθε προσπάθεια εμπαρωματοποίησής του. Ευχαριστούμε πολύ.